γνωστό κίτρινο χρώμα βάφτηκαν στο Τελ Αβίβ οι ουρανοξύστες το βράδυ της Κυριακής για την έλευση του 2024 σε μια συμβολική εκδήλωση για να ζητηθεί για ακόμα μια φορά η απελευθέρωση των ομήρων από την Χαμάς. Ωστόσο, ούτε οι εορτασμοί για τη νέα χρονιά στάθηκαν ικανοί για να ηρεμήσει η κατάσταση. Μπαράζ ρουκετών εκτοξεύθηκαν από την Χαμάς κατά Ισραηλινών εδαφών λίγα λεπτά μετά τον ερχομό του 2024, οι οποίες αποκρούστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ, τον Σιδηρούν Θόλο. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απέρριψε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και υποστήριξε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι. Είχε προηγηθεί μια μεγάλη αεροπορική επίθεση στην κεντρική Γάζα, με την οποία αποχαιρέτησαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις το 2023. Ο απολογισμός της κυριακάτικης επιχείρησης ήταν να σκοτωθούν την παραμονή της πρωτοχρονιάς τουλάχιστον 35 άνθρωποι. Τα θύματα αυτά προστίθενται στα άνω των 22.000 που έχει καταμετρήσει από την έναρξη του πολέμου στον Παλαιστινιακό θύλακα το ελεγχόμενο από την Χαμάς Υπουργείο Υγείας. Πέρα από αυτά όμως, ο πόλεμος έχει δημιουργήσει και μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Πάνω από 1.400.000 άτομα στην Γάζα έχουν υποχρεωθεί να αναζητήσουν καταφύγιο στους καταβλισμούς που έχουν δημιουργήσει τα Ηνωμένα Έθνη και αρκετοί ακόμα διανυκτερεύουν εκτός αυτών, καθώς έχουν γεμίσει ασφυκτικά. Οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί, αλλά και οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού πεζικού δυσχεραίνουν την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και όσα αγαθά καταφέρνουν να φτάσουν στον προορισμό τους αποδεικνύονται ανεπαρκή για να καλύψουν τις ανάγκες. Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλληνος ανέφερε στα social media ότι ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια οι κάτοικοι στην Γάζα μια νέα μεγάλη προσφυγική κρίση.